Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και χρόνια σας πολλά. Ξέσπασμα οργής από τον πατέρα του 16χρονου και εικόνες πολέμου έξω από τα δικαστήρια σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Κλειστό όμως παρέμεινε το πρωί και το κέντρο της Αθήνας. Έγινε πορεία μαθητών και φοιτητών για τον Αλέξανδρο Γρηγορόπουλο. Επεισόδια έξω από το δικαστικό μεγάρο στη Θεσσαλονίκη με Ρωμά να συγκρούνται με αστυνομικούς σημειώθηκαν νωρίτερα σήμερα. Ανάμεσα στους συγκεντρωμένους και ο πατέρας του 16χρονου τραυματία. Ο πατέρας του 16χρονου που δέχτηκε σφαίρα στο κεφάλι από αστυνομικό κινήθηκε προς τους αστυνομικούς και φώναζε ότι τον γιο μου τον σκότωσαν. Έδειχνε εκτός εαυτού και ακινητοποιήθηκε. Ήταν η ώρα που οι δεκάδες Ρωμά που είχαν συγκεντρωθεί έξω από το δικαστικό μέγαρο άρχισαν να εξφενδονίζουν ξύλα, πέτρες και καφέδες στους άντρες των ΜΑΤ. Οι εικόνες των επεισοδίων καταγράφηκαν από κάμερες τηλεοπτικών συνεργείων και φωτογράφους που βρέθηκαν στο σημείο. Ο πατέρας του 16χρονου βρέθηκε μπροστά στα σκαλιά του μεγάρου τη στιγμή της έντασης και οι αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν με αποτέλεσμα ο ίδιος να ουρλιάζει. Τον γιο μου σκοτώσανε. Λίγο αργότερα οι αστυνομικοί τον άφησαν ελεύθερο και συνοδεία του δικηγόρου της οικογένειας μπήκε στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. Η ατμόσφαιρα μύριζε μπαρούτι από νωρίς. Έξω από τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης είχαν συγκεντρωθεί ομάδες ατόμων εν ώψη της μεταγωγής του κατηγορουμένου αστυνομικού της ομάδας Δίας για τον πυροβολισμό και το σοβαρό τραυματισμό του 16χρονου Ρωμά στη διάρκεια καταδίωξης. Την ίδια ώρα και στην Αθήνα, κλειστοί έμειναν κεντρικοί δρόμοι. Έγινε πορεία το πρωί για τη θλιβερή επέτειο από τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου. 14 χρόνια συγκεκριμένα συμπληρώνονται από τη δολοφονία του 15χρονου, από τον ειδικό φρουρό επαμεινών Δακορκονέα στα Εξάρχεια. Και όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, πραγματοποιούνται πορείες σε όλη τη χώρα. Μαθητές, φοιτητές και διάφορες συλλογικότητες συγκεντρώθηκαν στις 12 το μεσημέρι στα Προπήλαια και έκαναν πορεία στη μνήμη του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου με κατεύθυνση προς το Σύνταγμα. Τα μέτρα πάντως της ελληνικής αστυνομίας είναι και φέτος δρακόντια τόσο στην Αθήνα όσο και σε άλλες πόλεις. Στις δηλώσεις του Πρωθυπουργού τώρα, κυρίες και κύριοι, για το Eurogroup, όπως είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δικαιώνει την αποτελεσματική πολιτική της κυβέρνησης, ενώ παράλληλα έδωσε και το ευχαριστώ στους Έλληνες πολίτες. Σημαντική στιγμή για την Ελλάδα χαρακτήρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης την απόφαση του Eurogroup για το ελληνικό χρέος, σημειώνοντας ότι πιστοποιεί την πρόοδο του τόπου. Το Eurogroup είπε αναγνώρισε πανηγυρικά την επιτυχία της ελληνικής οικονομίας αλλά και τις μεγάλες προσπάθειες της ελληνικής κοινωνίας, τόνισε σε δήλωσή του ο Πρωθυπουργός. Σήμερα είναι μια μέρα πιο αισιόδοξη. Καθώς το Eurogroup αναγνώρισε πανηγυρικά την επιτυχία της ελληνικής οικονομίας αλλά και τις μεγάλες προσπάθειες της ελληνικής κοινωνίας. Χθες, οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης αποφάσισαν με απόλυτη ομοφωνία να εκτεμιευθούν στη χώρα 725 εκατομμύρια ευρώ από τα κέρδη των ευρωπαϊκών τραπεζών που κατέχουν ελληνικά ομόλογα. Και ταυτόχρονα, να καταργηθεί σε μόνιμη βάση η αύξηση που προβλεπόταν στο επιτόκιο των δανείων από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας. Το πρώτο θέμα εκκρεμούσε από τις αρχές του 2019 και σήμερα βρίσκει το πιο θετικό του τέλος. Ενώ το δεύτερο διευκολύνει την Ελλάδα να βηματίσει πιο δυναμικά στο αύριο. Πρόκειται για μια σημαντική στιγμή για την πατρίδα μας, που πιστοποιεί την πρόοδο του τόπου, αλλά δικαιώνει επίσης μια αποτελεσματική πολιτική, η οποία στηρίζει τον πολίτη, ενώ παράλληλα υπηρετεί την απασχόληση και την ανάπτυξη. Πάνω απ' όλα όμως, πρόκειται για μια εξέλιξη που επιβραβεύει τους μεγάλους σκόπους και τις ελπίδες κάθε Ελληνίδας και κάθε Έλληνα. Όλες και όλοι εσείς είστε οι πρωταγωνιστές της Ελλάδας που αλλάζει. Σας ευχαριστώ. Μένοντας πάντα στον ίδιο δρόμο της προσπάθειας, με σιγουριά, συνέχεια και συνέπεια. Συγκλονισμένη τώρα, κυρίες και κύριοι, είναι η κοινωνία των Σερών. Έρευνες ξεκίνησαν στο σχολείο και το τελευταίο αντίο στο μικρό Βασίλη, που σκοτώθηκε στη φωνική έκρηξη κυριαρχούν στην επικαιρότητα για την πόλη αλλά και ολόκληρη την Ελλάδα, που παραμένει σοκαρισμένη από το τραγικό περιστατικό. Συντετριμμένοι οι γονείς του μικρού Βασίλη στις Σέρες ζητούν να αποδοθούν ευθύνες. Λίγο πριν την κηδεία του παιδιού τους, πραγματογνώμονες κάνουν έρευνα για να διαπιστώσουν πώς και γιατί προκλήθηκε η έκρηξη. Το τελευταίο αντίο στον 11χρονο μαθητή που έχασε τη ζωή του μετά από έκρηξη που σημειώθηκε στο Λέβητα της σχολικής μονάδας των Σερών. Θα πούν σήμερα η οικογένειά του, φίλοι και οι συγγενείς του δικοχαμένου αγοριού. Το πένθος είναι βαρύ με τους γονείς του 11χρονου μαθητή να μην μπορούν ακόμη να πιστέψουν ότι έχασαν το μικρό τους αγγελούδι τόσο άδικα και τόσο ξαφνικά, ζητώντας να αποδοθούν άμεσα ευθύνες. Την ίδια ώρα, στο χώρο του σχολείου πραγματοποιείται έρευνα προκειμένου να δοθούν απαντήσεις για το πώς και γιατί συνέβη η τραγωδία. Στο ένατο δημοτικό βρέθηκε και ο αντιπρόεδρος Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερών, ο οποίος ανέφερε ότι με αφορμή το γεγονός αυτό θα πρέπει να ανοίξει μια πολύ μεγάλη συζήτηση για τη γενικότερη κατάσταση των σχολικών κτηρίων σε όλη την Ελλάδα, τα μέτρα πυροπροστασίας και τη συντήρηση. Από την έκρηξη, πάντως, στο ένατο δημοτικό σχολείο Σερών τραυματίστηκαν ελευθερά ακόμη δύο μαθητές. Ο 6χρονος εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο, ενώ ο 10χρονος πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο των Σερών.
Αλλάζουμε κλίμα σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι. Στο πακέτο στήριξης για υποδομές της Μαγνησίας αναφέρθηκε με δηλώσεις του στον Άστρα ο Υφυπουργός, τον Πρωθυπουργό κ. Τριαντόπουλος. Να παρακολουθήσουμε σε αυτό το σημείο τι είπε χαρακτηριστικά. Στο πακέτο στήριξης υποδομών για τη Μαγνησία αναφέρθηκε με δηλώσεις του στον Άστρα ο Υφυπουργός, τον Πρωθυπουργό κ. Τριαντόπουλος. Κάναμε μία επίσκεψη με τον Περιφερειάρχη όπου διαπιστώθηκαν η πρόοδος, έργα που έχουν ολοκληρωθεί, έργα που είναι σε διαδικασία, έργα που προχωρούν αφού έχει προχωρήσει η ορίμανση ή η αδειοδοτική και η μελετητική. Μέχρι τώρα 22 εκατομμύρια έχουν διατεθεί, ενώ παράλληλα έχουμε ένα νέο πακέτο έργων που εντάσσεται την επόμενη περίοδο, τα οποία ξεπερνά τα 6 εκατομμύρια. Και θα αφορά την Σκιάθο, την αντιπλημμυρική έργα στη Σκιάθο, αφορά τη λίμνη Κάρλα, πάλι την περιοχή του Αλμυρού, άρα και περιοχές στο Πήλιο. Οπότε έτσι ερχόμαστε να στηρίξουμε τις υποδομές με έμφαση στην ανθεκτικότητα, αλλά και στην προσαρμογή στα νέα δεδομένα που έχει διαμορφώσει η κλιματική κρίση. Την ίδια ώρα ο κ. Τριαντόπουλος αναφέρθηκε και στο θέμα της επικαιροποίησης μελέτης για τον περιφερειακό του Βόλου. Ξεμπλόκαρε μια διαδικασία που ταλανίζει τους Βολιώτες πάρα πολύ καιρό ο περιφερειακός της πόλης, ένα έργο πνοής για την πόλη και για την περιοχή του Πηλίου. Ήταν ένα έργο όπου είχε κολλήσει η μελέτη, καθώς έλειπαν στοιχεία από αυτή. Έλειπε χρηματοδότηση για την επικαιροποίηση της μελέτης. Το Υπουργείο Υποδομών έδωσε τη μελέτη στην περιφέρεια. Έπρεπε με κάποιο τρόπο να βρεθούν τα χρήματα. Είχαμε συνεργαστεί με τον Περιφερειάρχη και με το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και τον Γενικό Γραμματέα, τον κ. Σκάλκο, έτσι ώστε να βρεθούν τα χρήματα. Καθώς εκεί μέσα η νέα μελέτη, η επικαιροποίηση δηλαδή, περιλαμβάνει και ένα σημαντικό. Μια μελέτη αντιπλημμυρικής θωράκισης, μια υδραυλική μελέτη η οποία έλειπε από την προηγούμενη μελέτη και αφορά την περιοχή της Αγριάς. Μια περιοχή η οποία έχει συχνά πιέσεις από πλημμυρικά φαινόμενα. Άρα ένα εκατομμύριο διατέθηκε πριν την προηγούμενη περίοδο, πριν από ένα χρόνο, προς την περιφέρεια μέσα από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και έγινε γέφυρα με το ΕΣΠΑ και τώρα υπογράφηκε η σύμβαση με τον ανάδοχο, η εντολή του Περιφερειάρχη αλλά και η βούληση, το θέλημα, η πίεση από την τοπική κοινωνία, από όλους τους τοπικούς παράγοντες είναι να προχωρήσει γρήγορα η μελέτη για να προχωρήσει και το έργο. Μετά μέλημά μας είναι αφού ολοκληρωθεί αυτό και καταγραφεί και πώς θα είναι το κόστος του έργου που θα ακολουθήσει τη μελέτη, να βρεθούν τα κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία. Παράλληλα, ξεκινά από την περιφέρεια Θεσσαλίας και το νέο έργο για αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων αποχέτευση ομβρίων, κατασκευή τυχείων αντιστήριξης και τσιμεντοστρώσης δρόμων σε 20 σημεία της Σαλονίσου. Στο ψυχιατρίο τώρα, κυρίες και κύριοι, οδηγεί το 39χρονο που επιτέθηκε με αλυσοπρίωνο σε υπάλληλο του Δήμου την περασμένη Παρασκευή. Να δούμε τις λεπτομέρειες της υπόθεσης. Στο αυτόφορο ενώπιον του μονομολούς πλημελιωδικού Βόλου οδηγήθηκε χθες ο 39χρονος, ο οποίος το πρωί της Παρασκευής 2 Δεκεμβρίου επιτέθηκε με αλυσοπρίωνο σε 58χρονη γυναίκα υπάλληλο του Δήμου. Στην κατάθεσή της η γυναίκα εξήγησε πως την ώρα του πρωτοφανούς περιστατικού βρισκόταν στο πάρκο της Βαμβακουργίας στη Νέα Ιωνία με συναδέλφους της και πραγματοποιούσαν εργασίες όταν ο άνδρας την πλησίασε πισόπλατα και άρπαξε το χορτοκοπτικό που είχε αφήσει δίπλα της επιχειρώντας να το πετάξει πάνω της. Τη μαρτυρία της ενώπιον των αρχών επιβεβαίωσε και η 26χρονη συνάδελφός της, η οποία παρουσιάστηκε ως μάρτυρας. Τόνισε δε πως όταν κατέθεσαν οι δυνάμεις των αστυνομικών, ο 39χρονος άνδρας κοιτόταν ημιανέστητο σε ένα παρτέρι. Αφού όταν παράτησε την καταδίωξη της 58χρονης, άνοιξε το χορτοκοπτικό και ήπια βενζίνη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 39χρονος είναι γνωστός στην περιοχή, όπου ζει ανάστεγος στο εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο της Βαμβακουργίας. Έχει απασχολήσει αρκετές φορές με τη συμπεριφορά του τους κατοίκους αλλά και τις αρχές. Πηγές αναφέρουν στο άτομο που έβαλε φωτιά στη χριστουγεννιάτικη φάτνη του Δήμου πριν 2 χρόνια στον Άγιο Νικόλαο. Στην απολογία του ήταν εντελώς ασυνάρτητος, ενώ όλη του η συμπεριφορά στη δικαστική αίθουσα έδειχνε ότι δεν είχε αντίληψη που βρίσκεται. Διαφαίνεται πως πρόκειται για άτομο ψυχικά διαταραγμένο. Η δίκη διακόπηκε προκειμένου να πραγματοποιηθεί διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης και διατάχθηκε η ακούσια νοσηλεία του στην ψυχιατρική κλινική του νοσοκομείου Βόλου. Η εκδίκαση της υπόθεσης αναβλήθηκε και ορίστηκε ρητή δικάσιμος στις 22 Δεκεμβρίου. Σε περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας τώρα, κυρίες και κύριοι, στην περιοχή της Μαγνησίας και συγκεκριμένα στο Βόλο, όπου ο άνδρας επιτέθηκε στη γυναίκα του με τσεκούρι, ενώ μια 13χρονη κατήγγειλε τον 40χρονο πατέρα της ότι την ξυλοκόπησε. Ένα ακόμη περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας έρχεται να σοκάρει και να προσταθεί στα αρκετά και στην περιοχή της Μαγνησίας το τελευταίο διάστημα. Συγκεκριμένα, αυτό σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής εναντίον 35χρονης γυναίκας στο Βόλο από τον ενδιαστάσει σύζυγό της. Όπως κατέθεσε η γυναίκα, ο 38χρονος κατέφθασε στο σπίτι όπου μένει εκείνη και τα 4 ανήλικα παιδιά που έχουν μαζί. Την έβρισε και απείλησε πως θα τη σκοτώσει. Οι 2 σύζυγοι είναι αλβανικής καταγωγής και βρίσκονται σε διάσταση εδώ και χρόνια. Όπως δήλωσε η γυναίκα, δεν είναι η πρώτη βίαιη σκηνή που κάνει ο 38χρονος. Ο ίδιος στο παρελθόν την είχε χτυπήσει στο κεφάλι, ενώ άλλη φορά είχε στρέψει εναντίον της τσεκούρη, με τη μεγαλύτερη κόρη τους να συγκρατεί το οπλισμένο του χέρι τελευταία στιγμή. Έχει απασχολήσει πολλάκι στις αρχές για βίαιη συμπεριφορά. Η 35χρονη έχει απευθυνθεί στο παρελθόν στο ξενώνα φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών,
ενώ έχει ξεκινήσει με τη συνήγορό της διαδικασία για ασφαλιστικά μέτρα εναντίον του 38χρονου. Το δικαστήριο πάντως τον έκρινε ένοχο και για τις δύο κατηγορίες και του επέβαλε ποινή φυλάκισης 21 μηνών χωρίς αναστολή. Την ίδια ώρα, δεύτερη αναβολή πήρε η εκδίκαση της αυτόφορης καταγγελίας που έκανε 13χρονο κορίτσι στο Βόλο εναντίον του 40χρονου πατέρα της, κατηγορώντας τον για ξυλοδαρμό εναντίον της. Το αυτόφορο αναβλήθηκε λόγω κολλήματος να παρουσιαστεί ως συνήγορος κατηγορίας, ενώ ορίστηκε νέα δικάσιμος για τις 3 Δευτέρου 2023. Το 13χρονο κορίτσι συνεχίζει να φυλάσσεται στο Αχιλοπούλιο νοσοκομείο, ενώ διενεργείται έρευνα από τις αρχές για το κοινωνικό περιβάλλον της. Ο 40χρονος ελαιοχρωματιστής είχε αναλάβει την επιμέλεια τόσο της 13χρονης όσο και του 15χρονου αδελφού της από το 2016, ενώ η 33χρονη σύζυγός του δεν είχε επικοινωνία με τα παιδιά. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συνήγορος του κατηγορουμένου έχει σκοπό να καταθέσει στην έδρα έγγραφο το οποίο αποδεικνύει πως η μητέρα είχε χάσει την επιμέλεια των δύο παιδιών μετά από καταδίκη της για άμεση συνέργεια σε ασέργεια της κόρης της από τον τότε σύντροφό της. Αύξηση αμοιβών αποφάσισαν οι λογιστές, καθώς όπως τονίζουν, το 95% των αλλαγών που προωθεί η κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση των πολιτών γίνεται πλέον στα γραφεία τους. Να παρακολουθήσουμε σε αυτό το σημείο το αναλυτικό ρεπορτάζ της Σοφίας Κοντοθανάση. Αύξηση των αμοιβών τους αποφάσισαν ομόφωνα λογιστές, καθώς όπως δηλώνουν, έχουν υπομειστεί ένα μεγάλο βάρος αναβάθμισης της εξυπηρέτησης των πολιτών. Οι αυξήσεις που θα έχουν αποφασίσει ήδη κάποιοι σύλλογοι λογιστών θα επέλθουν σίγουρα, διότι έχει αυξηθεί κατά πάρα πολύ η εργασία τους. Έχει αυξηθεί κατά 100% θα έλεγα ο χρόνος που ασχολούνται για κάθε επιχείρηση, κάθε φορολογούμενο. Έχουν γίνει πολλές ηλεκτρονικές εφαρμογές, οι οποίες όμως για να λειτουργήσουν επιβαρύνεται πάρα πολύ το λογιστικό γραφείο ή ο λογιστής, με αποτέλεσμα να χρειάζεται αυτό να έχει κόστος για τον ίδιο σε ανθρώπινη εργασία. Και επομένως, για να μπορέσει να συνεχίσει να είναι και μια επιχείρηση η οποία θα λειτουργεί και αυτή με ένα καθώς πρέπει κέρδος, θα πρέπει να αυξήσει τις τιμές. Οι τιμές περίπου θα αυξηθούν, αυξήσεις μάλλον που θα επέλθουν θα είναι περίπου της τάξης του 20-30%. Εκεί περιμένουμε τις τιμές να αυξηθούν. Είναι λογικές με βάση το ότι έχει αυξηθεί πάρα πολύ η δουλειά, όπως σας προείπα, αλλά και επειδή έχουν αυξηθεί και πάρα πολύ και τα κόστη. Και επειδή εδώ και πολλά χρόνια, μη σας πω μία δεκαετία, οι τιμές είχαν παραμείνει σταθερές, μη σας πω είχαν ελαχιστοποιηθεί κιόλας αρκετά. Επομένως, μία αύξηση της τάξης του 20-30% είναι πάρα πολύ λογική αυτή τη στιγμή. Όπως τονίζουν, τα μέλη της ΕΦΕΛΑΙΣΑΣ είναι επιστημονικά καταρτισμένα, απόλυτα ενημερωμένα, με συνεχή σεμινάρια, ώστε να αντιμετωπίζουν οποιαδήποτε πρόκληση. Ξεκινά την ερχόμενη Παρασκευή τη λειτουργία του το Πάρκο των Ευχών στη Λάρισα, ενώ οι παραμυθένιες εργασίες έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί. Αυτή την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου ανοίγει τις πύλες στο Πάρκο των Ευχών, στο Πάρκο Αλκαζάρ, στην πόλη της Λάρισας. Οι ετοιμασίες βρίσκονται στο τελικό του στάδιο. Μετά από το 2019 και μετά το τέλος της πανδημίας ξεκινάει και πάλι το Πάρκο των Ευχών. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Έχουμε κάνει μια μεγάλη προσπάθεια για να γίνει ένα πάρκο αντάξιο της πόλης και των κατοίκων της. Ξεκινάμε στις 9 Δεκεμβρίου, την Παρασκευή, μέχρι τις 3 Ιανουαρίου. Θα είμαστε εκεί, σας περιμένουμε όλους. Θα υπάρχουν δρόμενα και για τους μικρούς μας φίλους και για τους μεγάλους. Θα υπάρχουν εμπορικοί οικίσκοι, θα υπάρχουν οικίσκοι όπου θα μπορούν τα παιδιά να ασχολούνται με το εργαστήριο του Άι Βασίλη, να κάνουν face painting και λοιπές δραστηριότητες. Θα έχουμε και δραστηριότητες όπως παγοδρόμιο, καρουζέλ και άλλα παιχνίδια και για μικρούς και για πιο μεγάλους. Και φυσικά τους εμπορικούς οικίσκους που περιλαμβάνουν και την εστίαση και άλλες εμπορικές δραστηριότητες. Θεωρούμε ότι μετά από αυτά τα χρόνια αναμονής η ζήτηση θα είναι αυξημένη, η επισκεψιμότητα αντίστοιχα. Ήδη λαμβάνουμε πολλά τηλεφωνήματα και από άλλες περιοχές που θέλουν να επισκεφτούν την πόλη μας και το πάρκο και είμαστε έτοιμοι να τους υποδεχτούμε. Και όλα αυτά δίπλα στο κέντρο της πόλης της Λάρισας, γνωστής για τη ζωντάνια της, την όμορφη εμπορική αγορά, τα υπέροχα καφέ και καταστήματα εστίασης. Για ακόμη μια φορά η Βασίλης διάλεξε την πιο φωτεινή και παραμυθένια διαδρομή για να προσγειώσει το όλκυθρό του, στο Πάρκο Αλκαζάρ, στο Πάρκο των Ευχών. Αλλάζουμε κλίμα σε αυτό το σημείο. Έξω από την περιφέρεια Θεσσαλίας βρέθηκαν σήμερα το πρωί φοιτητές γεωπονίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για να διαμαρτυρηθούν για σειρά ζητημάτων που απασχολούν το τμήμα τους.
Έξω από την περιφέρεια Θεσσαλίας συγκεντρώθηκαν σήμερα το πρωί φοιτητές του τμήματος Γεωπονίας Αγροτεχνολογίας με αίτημα την επίσπευση των διαδικασιών αναγνώρισης των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων. Θεωρώ ντροπή, και συγγνώμη, θα μου επιτρέψετε να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση, για το ελληνικό κράτος, για την ελληνική παιδεία, για το ελληνικό δημόσιο και όλα τα σχετικά, να δημιουργούν ένα νέο πανεπιστήμιο, μια νέα σχολή, ένα νέο τμήμα, χωρίς αυτή να μην έχει τα επαγγελματικά δικαιώματα. Αυτά έπρεπε να είχαν γίνει χθες, όχι αύριο, και εμείς να είμαστε τόσα παιδιά εδώ με ανασφάλεια. Δηλαδή, θέλουν να τους πιστέψουμε για το αύριο, χωρίς να μας στηρίζουν για το σήμερα. Νομίζω πως όλοι συμφωνούν σε αυτό μαζί μου. Έχουμε φτάσει πάρα πολύ ψηλά, δηλαδή έχουμε αγανακτήσει, έχουμε φόβο, δεν ξέρουμε για το μέλλον μας τι θα γίνει, διαβάζουμε και πραγματικά απορούμε τι αντίκτυπο θα έχει αυτό για την ελληνική κοινωνία και θα θέλαμε πραγματικά να πάρουμε τα δικαιώματά μας. Και όχι μόνο εμείς, όλα τα τμήματα τα οποία έχουν το ίδιο πρόβλημα με εμάς, γιατί δεν είμαστε ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε δέκα παιδιά. Είναι χιλιάδες τα παιδιά στον ελλαδικό χώρο που έχουν αυτό το πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή έχουμε μαζευτεί εδώ πέρα έξω από την περιφέρεια με τα παιδιά, να δηλώσουμε τη διαμαρτυρία μας σχετικά με τα δικαιώματα του τμήματός μας, τα οποία πραγματικά δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Δημιουργήθηκε τμήμα το οποίο μαζί δεν έχει τα δικαιώματά του. Δεν μπορεί ένα παιδί το οποίο θα βγει από εδώ πέρα να πάει να επανδρώσει ένα δημόσιο τομέα αυτή τη στιγμή. Το ΓΕΟΤΕ δεν μπορεί να βάλει τη σφραγίδα του σε ένα πτυχίο, σε έναν απόφυτο του τμήματός μας, ώστε να πάει να επανδρώσει μια δημόσια σχέση, μια δημόσια θέση αυτή τη στιγμή. Δεν μπορεί ένα παιδί να πάει να ανοίξει ένα μαγαζί να πουλήσει το σπόρο του. Δεν μπορεί ένα παιδί να πάει να επανδρώσει το Υπουργείο Γεωργίας. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Μόνο ιδιωτικό τομέα. Που καταλαβαίνει ότι οι θέσεις είναι πολύ περιορισμένες. Και αυτό το βλέπουμε καθημερινά και από την πρακτική που εμείς, σαν τεταρτοετής, δεν θα μπορέσουμε να. Βασικά, θα καλυφθούν όλες οι θέσεις τόσο γρήγορα, όπου ψάχνουν λύσεις και οι καθηγητές και να βάλουν στο πρόγραμμα σπουδών κάποια πράγματα, ώστε να αντικαταστήσουν την πρακτική. Που αυτό είναι αδιανόητο κατά τη γνώμη μας. Η πρακτική δεν μπορεί να αντικατασταθεί. Και αυτό γιατί, διότι δεν υπάρχουν θέσεις να καλυφθούν. Βασικά, υπάρχουν πάρα πολλές λίγες θέσεις, οι οποίες θα καλυφθούν άμεσα από τα παιδιά. Πρόκειται για ένα νεοσύστατο τμήμα, καθώς ιδρύθηκε το 2019 και αριθμεί πάνω από 500 φοιτητές που κινδυνεύουν να αποφοιτήσουν χωρίς να έχουν κατοχυρωθεί τα επαγγελματικά τους δικαιώματα. Πρόκειται για ένα νέο τμήμα, το οποίο ιδρύθηκε το 2019, αριθμεί σήμερα πάνω από 500 φοιτητές. Η επωνυμία του είναι Τμήμα Γεωπονίας Αγροτεχνολογίας, πρόκειται δηλαδή για ένα καθαρά γεωπονικό τμήμα, το οποίο έχει ως αιχμή του δόρατος την αγροτεχνολογία που αποτελεί την τεχνολογία της γεωργίας της αυριανής ημέρας. Θεωρώ ότι η πολιτεία θα πρέπει να επισπεύσει τις διαδικασίες. Στον αγώνα αυτό έχουμε αρρωγό και συμπαραστάτη το ΓΕΟΤΕ, το Παράρτημα Κεντρικής Ελλάδος, το οποίο στηρίζει αυτές τις ενέργειες του τμήματος. Στην περιφέρεια Θεσσαλίας στηρίζουμε τα πανεπιστήμια, στηρίζουμε την εκπαίδευση με έργα. Πιστεύουμε και νοιαζόμαστε οι νέοι να μπορούν να κυνηγούν τα όνειρά τους μέσα από την εκπαίδευση και να έχουν και την επαγγελματική αποκατάσταση όπως αυτοί ονειρεύτηκαν σπουδάζοντας σχολείο που σπουδάζουν. Σήμερα δεχτήκαμε το ψήφισμα από τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Αγροτεχνολογίας και Γεωπονίας, με την ανησυχία τους να εκφράζεται για το τι θα γίνει για το μέλλον τους μετά όταν αποφοιτήσουν, για την επαγγελματική τους αποκατάσταση, ζητώντας να γίνουν κάποιες ρυθμίσεις από το Υπουργείο, έτσι ώστε αυτό να είναι εφικτό. Στηρίζουμε τους φοιτητές, στηρίζουμε τους νέους ανθρώπους, τους στηρίζουμε να κυνηγήσουν το όνειρό τους, ειδικά σε ένα πεδίο όπως είναι η αγροτεχνολογία και η γεωπονία, που είμαστε κατεξοχήν αγροτική περιοχή εδώ στη Θεσσαλία. Εδώ χτυπάει η καρδιά της αγροτιάς, εδώ χτυπάει η καρδιά της αγροτικής παραγωγής. Τους θέλουμε αποφυτώντας να σταθούν εδώ στην περιοχή μας, να στηρίξουν τους αγρότες μας, να στηρίξουν την προστιθέμενη αξία στην αγροτική παραγωγή που τόσο χρειαζόμαστε σε μια περίοδο κρίσης, κλιματικής κρίσης, σε μια περίοδο κρίσης διατροφικής. Τους στέλνουμε εδώ πέρα και γι' αυτό θα μεταφέρουμε το δίκαιο αίτημά τους, έτσι ώστε με τον καλύτερο τρόπο, όσο δυνατόν συντομότερα, να πάψουν να έχουν την αγωνία τους και να γνωρίζουν αποφυτώντας τι επαγγελματικές δυνατότητες έχουν. Μεταξύ των όσων ελέγχθησαν μπροστά από την περιφέρεια Θεσσαλίας, τέθηκε επιτάπητος και το πρόβλημα των μεταγραφών στο τμήμα που λόγω της μοναδικότητάς του δεν επιτρέπει μετακινήσεις φοιτητών.
Μετά τα όσα έγιναν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, κυρίες και κύριοι, νύχτα επεισοδίων και στο Αλιβέρι της Νέας Ιωνίας Βόλου, νέα επεισόδια σημειώθηκαν από Ρωμά μετά την είδηση ότι νοσηλεύεται ο 16χρονος που δέχθηκε πυροβολισμό από αστυνομικό στη Θεσσαλονίκη. Μετά από καταδίωξη τα ξημερώματα της Δευτέρας, καθώς έφυγε από βενζινάδικο χωρίς να πληρώσει. Ανακοίνωση πάντως και σχετικά με την επέτειο από την ημέρα που Αλέξης Γρηγορόπουλος έπεσε νεκρός από αστυνομικά πυρά το Δεκέμβριο του 2018, εξέδωσε και η λέσχη εργαζομένων και νεολαίας. Ενώ για σήμερα το απόγευμα έχουν προγραμματιστεί πορείες για τον Αλέξανδρο Γρηγορόπουλο σε πολλές πόλεις της χώρας. Αναστάτωση προκλήθηκε και στο Βόλο με αφορμή τον πυροβολισμό του 16χρονου Ρωμά στη συμπρωτεύουσα κατά τη διάρκεια αστυνομικής καταδίωξης. Χθες λίγο μετά τα μεσάνυχτα στη συνοικία του Αλιβερίου στη Νέα Ιωνία ξέσπασαν επεισόδια. Κάηκαν κάδοι και στρώματα ύπνου. Και Ρωμά πέταξαν πέτρες σε αστυνομικούς και αυτοκίνητα. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και ΜΑΤ βρέθηκαν στο σημείο προκειμένου να καταστήλουν τη δράση των Ρωμά και να μην προκληθούν ζημιές. Σε πολλά πάντως μέρη της Ελλάδας χθες σημειώθηκαν επεισόδια με αφορμή την αστυνομική βία και το επεισόδιο με έναν 16χρονο που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης μετά από πυροβολισμό στο κεφάλι. Ο 16χρονος στη Θεσσαλονίκη δέχθηκε τον πυροβολισμό από αστυνομικό μετά από καταδίωξη τα ξημερώματα της Δευτέρας, καθώς έφυγε από βενζινάδικο χωρίς να πληρώσει. Ρωμά πάντως στο Βόλο συγκεντρώθηκαν και έκαψαν τους κάδους, φώναζαν συνθήματα κατά των αστυνομικών, ενώ ακολούθησε πετροπόλεμος με τις αστυνομικές δυνάμεις. Για την αιματηρή καταδίωξη στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη ένας αστυνομικός της ομάδας Δίας, ο οποίος πυροβόλησε τον 16χρονο στο κεφάλι και τον τραυμάτισε σοβαρά. Κουκουλοφόροι τώρα, κυρίες και κύριοι, πέταξαν μπογιές και προκάλεσαν φθορές σε ATM στην πόλη του Βόλου. Να παρακολουθήσουμε σε αυτό το σημείο το χαρακτηριστικό ρεπορτάζ. Φθορές σε ATM στην πόλη του Βόλου προκάλεσαν πετώντας μπογιές κουκουλοφόροι τα ξημερώματα. Ομάδα περίπου 20 ατόμων, όπως αποκαλύπτεται, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, λίγο μετά τις 2 το πρωί πέταξαν μπογιές σε ATM δύο τραπεζών συγκεκριμένα στο κέντρο του Βόλου, ενώ στη συνέχεια έσπασαν την κάμερα των ΕΛΤΑ. Συγκεκριμένα, οι άγνωστοι πέταξαν μπογιές και προκάλεσαν ζημιές στα ATM των τραπεζών Πειραιός και Attica Bank στο κέντρο της πόλης. Η κατάληψη πάντως θόλου Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ανέλαβε την ευθύνη για τις φθορές που σημειώθηκαν τα ξημερώματα στα ATM στο κέντρο του Βόλου, με αφορμή την επίθεση στη Θεσσαλονίκη στον 16χρονο Ρωμά. Για σήμερα πάντως στις 6 το απόγευμα θα γίνει συγκέντρωση και πορεία από το θόλο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με αφορμή τη συμπλήρωση 14 ετών από τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου. Ο Βόλος εορτάζει σήμερα τον Πολιούχο το Άγιο Νικόλαο. Το πρωί έγινε η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος και του Ιερού Λειψάνου στους δρόμους της πόλης. Τη μνήμη του Πολιούχου του Αγίου Νικολάου, Επισκόπου Μύρων της Λυκείας του Θαυματουργού, του Προστάτη των Ναυτικών και Αγίου των Θαλασσών, γιορτάζει σήμερα ο Βόλος 6 Δεκεμβρίου. Επίκεντρο του εορτασμού είναι ο Μητροπολιτικός Ναός της πόλης, όπου χθες παραμονή της εορτής τελέστηκε ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός. Σήμερα, ανήμερα της εορτής, τελέστηκε πανηγυρική θεία λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμετάτου Μητροπολίτου Ναυπάκτου κυρίου Ιερουαθέου, συλλειτουργούντων των Σεβασμετάτων Μητροπολιτών Ετωλίας και Ακαρνανίας κυρίου Δαμασκηνού και Δημητριάδος κυρίου Ιγνατίου. Με την ολοκλήρωση της θείας λειτουργίας ξεκίνησε η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος και του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Νικολάου στους δρόμους του Βόλου με κατάληξη στην παραλία της πόλης. Εκεί το μήνυμα ήταν συγκεκριμένο από το Σεβασμένο τον Μητροπολίτη Δημητριάδος Χαλμυρού για τον Πολιούχο Άγιο Νικόλαο, ενώ αναφορά έγινε και στα γεγονότα που εξελίσσονται τις τελευταίες ημέρες με αφορμή τις αποκαλύψεις για την Κιβωτό, με το Σεβασμένο να επισημαίνει ότι η υποχρέωση όλων είναι να προστατεύσουμε τα παιδιά. Χωρίς πίστη και πραότητα. Οπότε εκείνο που ενώνει και τις τρεις αρετές και φυσικά τις τρεις αυτές διαιρέσεις της ψυχής είναι η δικαιοσύνη. Κατά τους πατέρες η δικαιοσύνη δεν είναι απλώς μια εξωτερική δικαιοσύνη ως εφαρμογή των νόμων, αλλά είναι η δικαιοσύνη που ενώνει αυτές τις αρετές, που σημαίνει ότι ο Άγιος, όπως και ο Άγιος Νικόλαος και όπως όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, είναι οι ολοκληρωμένοι άνθρωποι. Ο Άγιος μας στη Δύση θέλει να είναι ο Άγιος των παιδιών, έστω και αν έχουν παραμορφώσει τη μορφή του. Και για μας είναι ο προστάτης της ψυχής και του σώματος του κάθε παιδιού. Και δεν θα πρέπει να λησμονήσουμε τα παιδιά παρασυρώμενοι από γεγονότα που εξελίσσονται. Και θέλω να πιστεύω ότι θα φανούμε όλοι αντάξει των περιστάσεων να υπερασπιστούμε τον κάθε άνθρωπο, τον κάθε αδελφό μας και ιδιαίτερα τα παιδιά, γιατί όπως και από τους δύο σας τονίστηκε στις ομιλίες σας, ο Άγιος Νικόλαος είναι ο κατεξοχήν Άγιος που αρνείται κάθε βία.
γιατί είναι ο άγγελος και ο άνθρωπος της πραότητος. Έτσι θέλουμε να βλέπουμε και εμείς την πόλη μας, έτσι θέλουμε να βιώνουμε την Ορθοδοξία μας, έτσι κάναμε μέχρι τώρα. Και πρέπει να σας πω ότι υποδεχθήκαμε και υποδεχόμαστε παιδιά από όλο τον κόσμο. Εν τω μεταξύ ευχές δόθηκαν και από εκπροσώπους αρχών και της πολιτικής ζωής για τη γιορτή του Αγίου Νικολάου. Έχουμε ακούσει πολλά, ακούσαμε όμως και το φωτισμένο λόγο του ιεράρχη μας σήμερα που με αφορμή τη γιορτή της πόλης είπα να μην ξεχνούμε τα παιδιά. Σύσσωμοι ήταν σήμερα στον Πολιούχο με πολλές ευχές για την πόλη, χρόνια πολλά σε όλους, να είμαστε γεροί, δυνατοί και να έχουμε καλά Χριστούγεννα και καλές γιορτές. Στις εξελίξεις με την κυβωτό του κόσμου, τώρα κυρίες και κύριοι, αναφέρθηκε μιλώντας στους δημοσιογράφους στην περιοχή της Μαγνησίας η Υφυπουργός Παιδείας κυρία Μακρύ. Ενώ παράλληλα γνωστοποίησε ότι εν ώψη των εορτών πρόκειται να προβεί σε δωρεά στη δομή του Βόλου. Στο θέμα των αποκαλύψεων για την κυβωτό του κόσμου, αναφέρθηκε η Υφυπουργός Παιδείας Ζέτα Μακρύ, η οποία κλήθηκε να τοποθετηθεί για το θέμα. Η κυρία Μακρύ τοποθετήθηκε στις τηλεοπτικές κάμερες και τόνισε ότι για τις γιορτές πρόκειται ίδια και το πολιτικό της γραφείο να κάνει δωρεά ειδών στα παιδιά που έχουν ανάγκη στη δομή συγκεκριμένα της κυβωτού στο Βόλο. Εκείνο που έχω να σας δηλώσω εγώ και δημόσια είναι πως το δικό μου γραφείο κάθε τέτοια αφορμή κάνει δωρεές. Φέτος η δωρεά μας θα είναι στην Κιβωτό, γιατί τα παιδιά έχουν την ανάγκη μας, γιατί η καινούργια διοίκηση είναι αξιόπιστη και θέλουμε με αυτόν τον τρόπο να στείλουμε ένα ηχηρό μήνυμα ότι αν κάποιοι δεν εκπληρώνουν την αποστολή τους, αν κάποιοι παρεκτρέπονται, παρανομούν, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν παιδιά που έχουν ανάγκη από την υποστήριξη. Δεν σημαίνει ότι η πολιτεία θα τους ξεχάσει, δεν σημαίνει ότι οι δομές πρέπει να πάψουν να λειτουργούν. Όσοι ρίχνουν ανάθεμα, ρίχνουν ανάθεμα σε εκείνους που με τις πράξεις δεν τίμησαν την αποστολή τους και όχι στα παιδιά που εξακολουθούν να μας έχουν ανάγκη. Είμαι σίγουρη ότι είναι η ώρα της δικαιοσύνης και είμαι σίγουρη ότι η δικαιοσύνη ανεπηρέαστη, με βάση τα πραγματικά περιστατικά όπως το αποδεικνύουν, μιλώ και ως νομικός τώρα, θα κάνει ό,τι απαιτείται για να τιμωρηθούν εκείνοι οι οποίοι φταίνουν στο βαθμό που φταίνουν. Δεν είναι η πρώτη φορά πάντως που με πρωτοβουλία της κυρίας Μακρύ γίνεται δωρεά στην Κιβωτό του Βόλου. Κάτι αντίστοιχο συνέβη και στο παρελθόν. Φιλανθρωπικό μπαζάρ ξεκίνησε επί της οδού Κουμουνδούρου στη Λάρισα και τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν αναμένεται να δοθούν στο Δημοτικό Γεροκομείο της Λάρισας. Με κεντρικό σύνθημα της εκστρατείας του Δημοτικού Γεροκομείου Λάρισας Second Chance to Love, η Πνευμονολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας οργανώνει Χριστουγεννιάτικο Μπαζάρ από χθες 5 Δεκεμβρίου μέχρι και Κυριακή 18 Δεκεμβρίου. Μέσα από ένα ευρύτερο πλαίσιο αλληλεγγύης, η εκστρατεία Second Chance to Love, δεύτερη ευκαιρία στην αγάπη, έχει να κάνει με όλους τους πολίτες, με όλους τους φορείς και συλλόγους της τοπικής κοινωνίας της Λάρισας και αποσκοπεί στην ενδυνάμωση και στη δημιουργία ενός πολύ δυνατού πλέγματος αγάπης προς την τρίτη ηλικία για τις ανάγκες της, καθώς και για το γυροκομείο. Ζητούμε λοιπόν ανταπόκριση. Η εκστρατεία ξεκίνησε εδώ και πολλούς μήνες και οφορήθηκε πολλούς μήνες, απλά η δυσκολία της καθημερινότητας στο γυροκομείο δεν μας επέτρεψε να ξεκινήσουμε. Σήμερα, χθες μάλλον, για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, έγινε η αφετηρία με τους ανθρώπους της πνευμονολογικής κλινικής, οι οποίοι συγκέντρωσαν το απαραίτητο υλικό από ενδύματα, αξεσουάρ, παπούτσια, τσάντες, έτσι ώστε πρώτοι εκείνοι να ξεκινήσουν αυτή την δράση της εκστρατείας. Το όνομα, Second Chance Love, δεύτερη ευκαιρία στην αγάπη, δόθηκε γιατί όλοι μας αξίζουμε μιας δεύτερης ευκαιρίας και όλοι αξίζουμε να δώσουμε μια δεύτερη ευκαιρία. Θα με ρωτήσετε γιατί second, γιατί δεύτερη στο γυροκομείο. Γιατί η πρώτη ή χάθηκε ή δεν δόθηκε από όλους αυτούς που θα μπορούσαν να την δώσουν απλόχερα όπως την έδωσαν σε κάποιους άλλους. Το γεροκομείο για 55 και χρόνια υποκαθιστά το κράτος πρόνοιας όσο αφορά την πόλη μας. Δεν υπάρχει ούτε μια δημοτική δομή, ούτε δομή της περιφέρειας η οποία να είναι αντίστοιχη. Φανταστείτε λοιπόν αν αύριο το γεροκομείο δεν υπάρχει.
όλα αυτά τα άτομα πού θα πάνε. Να ξαναπώ ότι το Δημοτικό Γυροκομείο Λάρισας δεν αποτελεί δημοτική δομή, δεν ανήκει στο Δήμο. Είναι ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Είναι εθνικό κληροδότημα, είναι αυτοδιοικούμενο, αυτοδιαχειριζόμενο και υλοποιεί το έργο του, το οποίο είναι θεάρεστο με τους δικούς του αποκλειστικά πόρους. Η διάθεση των προϊόντων γίνεται στο ισόγειο κατάστρεπτη της οδού Κουμουνδούρου 4, ευγενική παραχώρηση του Ιδρύματος στη Ζυζιά. Φέτος αποφασίσαμε να κάνουμε κάποια δράση που να σχετίζεται με το γυροκομείο. Ξέρετε, έχουμε και μεταπτυχιακό γυριατρική. Έχουμε μια ιδιαίτερη ευαισθησία και στους ηλικιωμένους ανθρώπους, άλλωστε νοσηλεύουμε πάρα πολλούς. Δυστυχώς ξεχνάμε κάπως τους ηλικιωμένους, από τους οποίους όλοι μας προερχόμαστε. Όλοι μας φέρνουν στη ζωή κάποιοι άνθρωποι που τώρα να είναι ηλικιωμένοι και οι ίδιοι θα είμαστε κάποια στιγμή ηλικιωμένοι. Δεν δίνουμε αρκετή προσοχή, θέλουν αγάπη, θέλουν φροντίδα. Εντάξει, ό,τι μπορεί ο καθένας. Εμείς αποφασίσαμε αυτή τη δράση και σαν φιλανθρωπικό, αλλά να ευαισθητοποιήσουμε και τον κόσμο στους ηλικιωμένους. Δεν είναι μόνο τα κάποια χρήματα θα μαζευτούν, σίγουρα δεν θα είναι τόσο πολλά, αλλά ευαισθητοποιείται και ο υπόλοιπος κόσμος για τους ηλικιωμένους, είτε είναι ιδιώτες, είτε είναι φορείς, είτε είναι οτιδήποτε. Να μην ξεχνάμε, αλλά να μην τους ξεχνάμε και τις άλλες μέρες του χρόνου, όχι μόνο αυτές τις μέρες. Πάντα, γιατί πραγματικά δεν υπάρχει ούτε στο εντάξει, να μην λέμε πάντα στον ελληνικό χώρο, δεν είμαστε οι χειρότεροι, αλλά για τους ηλικιωμένους δεν υπάρχει πρόνοια. Ούτε καν διδασκόμαστε γυριατρική στο πανεπιστήμιο. Γι' αυτό είχαμε κάνει και το μεταπτυχιακό με το ανοιχτό πανεπιστήμιο, με τον κύριο Γουρμουλιάνη, για να μπει η γυριατρική και στην ιατρική. Γιατί θέλουν ιδιαίτερη φροντίδα, ιδιαίτερη και ιατρική φροντίδα. Όλα θέλουν ιδιαίτερα. Και ειδικά την αγάπη μας. Και εδώ πιστεύουμε ότι θα αγκαλιάσει ο κόσμος αυτή τη μικρή προσπάθεια και θα σκέφτεται τους ηλικιωμένους και τους γύρω του και το σπίτι του και τους δικούς του και τους άλλους. Στον μπαζάρ βρίσκονται second-hand ρούχα, παπούτσια, τσάντες, κοσμήματα σε άριστη κατάσταση. Στο τμήμα της διάθεσης των προϊόντων θα αποτελέσει δωρεά προς το Δημοτικό Γυροκομείο της πόλης. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την τηλεόραση του Άστρα. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε ένα καλό βράδυ.